Ανδρέα. Οι τελευταίες δηλώσεις πρέπει να σας πω ότι έρχονται και από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, από τον κύριο Ακάρ, ο οποίος επανέλαβε και πάλι τις θέσεις της Τουρκίας ό,τι αφορά το Κυπριακό, αυτή τη φορά με αφορμή την ίδρυση του ψευδοκράτους. Ο κύριος Ακάρ είπε ότι η θέση της Τουρκίας είναι σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των θαλάσσιων περιοχών, δηλαδή του ορισμού της ΑΟΣ, πρέπει οπωσδήποτε η οποιαδήποτε συμφωνία να γίνει μεταξύ όλων των παράκτιων χωρών, και δεν δίστασε να ξαναπεί, όπως έχει πει και παλαιότερα, ότι όπως 35 χρόνια πριν υπερασπίσαμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και τώρα ως εγκύτρια χώρα, διότι οι εγκύτριες χώρες είναι η Τουρκία, η Αγγλία και η Ελλάδα, και έβαλε και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις, λέγοντας ότι που δεν είστε εγκύτρια χώρα, δεν είστε εγκύτρια δύναμη, γιατί επιχειρείτε να βάλετε κυρώσεις. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι στο μέτωπο της Συρίας τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα ήθελε ο κύριος Ερντογάν. Σήμερα είχε μία μεγάλη βομβιστική επίθεση στο Ελμπαμπ με 18 νεκρούς. Ενώ οι επιχειρήσεις της τουρκικής αεροπορίας κατά των Κούρδων συνεχίζονται αυτή τη φορά στο βόρειο Ιράκ, όπου είχαμε 6 Κούρδους νεκρούς. Μάλιστα. Και βλέπουμε τώρα, Ανδρέα, και στον απέχο μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, πλάνα από τη συνάντηση τα οποία βλέπουμε και αυτή τη στιγμή, να στέλνει νέο μήνυμα προς τη ΣΥΠΑ ότι αγοράσαμε τους S-300 για να τους χρησιμοποιήσουμε. Σαφώς ο κύριος Ερντογάν και από το βήμα στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει με τον κύριο Τραμπ το είχε τονίσει αυτό, και είναι ένα από τα σημεία με στα οποία δεν συμφώνησε ούτε με τους γερουσιαστές που τον πιέσανε πάρα πολύ. Επιμένει μάλιστα ο κύριος Καλέν, έκανε δηλώσεις σήμερα λέγοντας πως έχει ξεκινήσει μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον ίδιο και τον κύριο Μπράιαν, και θα προσπαθήσει η τουρκική πλευρά να πείσει ότι μπορούν οι S-400 να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το σύστημα του ΝΑΤΟ, και επανέλαβε ότι η Τουρκία θα ήθελε να αγοράσει και τους Πάτριοτ. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υποχωρεί σε τίποτε, και το θέμα είναι αν μπορούν να τα βρουν, διότι η γερουσία είναι αποφασισμένη ότι αν χρησιμοποιηθούν οι S-400 να μην επιτρέψει να πάρει η Τουρκία, να λάβει η Τουρκία τα F-35. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Ρομπόπουλε, για το ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα τα αναλύσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, τον αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Σύντομη διακοπή και πάνε.